Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μία Παρασκευή κρέπας γλυκιά. Θα την ονομάσω Energy. Θα είναι με τυρί, κρέμα, ταχίνι, μέλι και ξηρούς καρπούς. Ας τη δούμε από κοντά. Βάζουμε το τηγάνι μας στο μάτι. Εδώ είναι ένα τηγάνι με διάμετρο 24 εκατοστά. Αν θέλετε εσείς ή έχετε κάτι μεγαλύτερο, αναλόγως χρησιμοποιείτε το πιο μεγάλο. Έτσι, ανάλογα και με τα μέλη της οικογένειας ή των φίλων μας ή οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε λιπαρή ουσία γιατί έχει μέσα η ζύμη μας. Τώρα για τη ζύμη της κρέπας μπορείτε να πάτε στο βιντεάκι ζύμη κρέπας και να δείτε πως γίνεται. Οπότε συμπληρώνουμε, βάζουμε τη ζύμη και το κάνουμε κυκλικές κινήσεις ώστε να πάει ομοιόμορφα παντού. Και θα της δώσουμε το χρόνο λίγο να σφίξει. Λοιπόν, κλείνουμε το μάτι, εφόσον δεν θα κάνουμε άλλη κρέπα. Βάζουμε το τυρί, το κρέμα τυρί. Μπορεί να είναι Φιλαδέλφια, μπορεί να είναι ελληνικό, μπορεί να είναι και γιαούρτι, μπορεί να είναι κάτι σε αληφή. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο το γάντι για να απλώσουμε να πάει παντού. Ωραία, μέχρι τη μέση δεν χρειάζεται γιατί όταν θα κλείσει θα έρθει και θα το σκεπάσει. Βάζουμε ταχίνι, κλείσαμε το μάτι, αλλά η κρέπα γίνεται από την άλλη πλευρά, ναι. Βάζουμε ταχίνι. Ωραία. Λίγο μέλι. Όσο χρειάζεται δηλαδή, κάνουμε ένα πλέγμα. Και ξηρούς καρπούς. Ωραία. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά είναι έτοιμη η κρέπα. Και είναι έτοιμη να την απολαύσουμε. Φίλοι μου, μόλις κάναμε ακόμη μια Παρασκευή κρέπας. Ήταν αυτή που την είπαμε Energy με τυρί κρέμα, ταχίνι, μέλι και ξηρούς καρπούς. Είναι μια κρέπα με έντονη γεύση. Για όσους αγαπάνε και συμπαθούν το ταχίνι, δεν θα έχουν κανένα θέμα. Γιατί το ταχίνι μαζί με το μέλι έρχεται και δένει και ισορροπεί την όλη γεύση. Εδώ μέσα μπορούμε να βάλουμε και κάποια φρούτα. Γιατί όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Ραντεβού στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά και όχι μόνο.